Όνομα και δύο. Κατσούλης Σεβασιούχος, ο οδηγός. Το μικρό σας. Νεκτάριος. Μετά από 13 μέρες κινητοποιήσεων, το μόνο που έχουμε κερδίσει σαν εργαζόμενοι είναι ένα νομοσχέδιο υποσχέσεων, το οποίο μπορεί να πρωτοτυπεί κιόλας, πιστεύω, το οποίο θα εφαρμοστεί, αν θα εφαρμοστεί, μετά από 20 μέρες, μας έχουν καταρχήν πει πότε θα γίνει αυτή η περιβόητη απόλυση που λένε και ξαναπρόσληψη. Εμείς ξέρουμε πως έχουμε μια σύμβαση μέχρι το Δεκέμβριο και εγώ έχω προγραμματίσει τη ζωή μου μέχρι τότε. Από εκεί και πέρα τι πολιτικά παιχνίδια παίζουν είναι πρόβλημα για δικό του πολιτικών. Κατ' επέκταση έρχεται βέβαια και εμείς τις πολίτες που τους επιλέξαμε, αλλά από εδώ και πέρα πιστεύω να είμαστε και λίγο πιο προσεκτικοί. Ένα συγγνώμη από τους πολίτες των Χανίων για την κατάσταση που δημιουργήθηκε. Πιστεύω να μην ξαναχρειαστεί να δημιουργηθεί, γιατί θα ξαναδημιουργεί. Εμάς το όπλο μας δεν είναι κάτι άλλο. Μπορούμε να... Εκτός αν κάποιος έχει κάποια καλύτερη ιδέα να μας προτείνει. Αλλά το μόνο όπλο είναι αυτό. Αυτή τη δουλειά κάνουμε, με αυτή θα πολεμήσουμε. Εσείς από πότε είστε συμβασιούχο? Εγώ ξεκίνησα να με τις παραλαμβάνω με συμβάσει από το πρώτο 8 μήνα του 2015, αλλά είχα και άλλα 2 8 μήνα από το 2013. Ήταν αυτό που λένε ορισμένοι δημάρχοι, ότι δεν καλύπτουμε και ορισμένοι λόγω καλοκαιρινή σεζόν. Στην ουσία δεν στέκει, γιατί άμα τι ρωτήσατε, ενδιάμεσα με το που έλεγε η καλοκαιρινή σεζόν και έφευγε το 8 μήνα, ενδιάμεσα, μπορεί να μην παίρνανε 10 άτομα, αλλά παίρνανε 6 και 8 δίμηνα πλέον για να καλύψουν το κενό μετά μέχρι να έρθει η επόμενη σύμβαση του 8 μήνα. Γιατί οι περισσότεροι περιαστικοί δήμοι των Χανίων δεν έχουν μόνιμους υπαλλήλους, ένα δύο έχουν στην καθαριότητα. Στην Παλιόχωρα υπάρχει ένας νομίζω. Και στο Δήμο Πλατανιά είναι 2. Και στο Δήμο Αποχωρών είναι 3. Δηλαδή μπορεί να θέλουν κάποιο έκτακτο προσωπικό και παραπάνω, αλλά με αυτό που έχουν τώρα καλύπτονται ωριακά. Δηλαδή να τον υπερσέβαινα σπάλι, 2. Στα δίμηνα μετά τους ίδιους υπαλλήλους χρησιμοποιούσαν.